λαλίστατος ελληνικά πάρα πολύ, ευγενέστατος, με την ευγένειά του με παραπλάνησε. Μου είπε ότι η εγγονή σας τράκαρε και το πίστεψα γιατί ο πατέρας της ψυχομασής στο νοσοκομείο. Ναι, και λέω αποτεκτημένη ταχύτητα και το μυαλό της και τη σκέψη της στον πατέρα της που πήγαινε, προφανώς μου λέει τράκαρε. Η κυρία Μαρία έχασε τους κόπους μιας ζωής καθώς έπεσε θύμα επιτίδιων οι οποίοι της απέσπασαν χρήματα επικαλούμενοι δίθεν θανατηφόρο τροχαίο με θύμα ένα παιδί το οποίο προκάλεσε η εγγονή της. Αρχικά τη ζήτησαν 70.000 ευρώ για να πληρωθούν οι συγγενείς του υποτιθέμενου θύματος ώστε να μην προχωρήσουν σε καταγγελία. Είμαι υπαστην όμως τάδε, μην ανησυχείτε, ό,τι μπορώ θα κάνω. Αλλά θέλω να με βοηθήσετε κι εσείς, γιατί έχω οικογένεια, είναι Αλβανοί και μας ζητάνε 100.000 και έχουν μαζευτεί απ' έξω 30 άτομα. Πού έχουν μαζευτεί το τμήμα? Ναι. Και θέλω να τη βοηθήσω όσο μπορώ, αλλά έχω κι εγώ οικογένεια και δεν θέλω να βγει. Και σας δείξανε 70.000 στο τέλος? Μου λένε 70. 70. Λυπάμαι κύριε, αλλά εγώ, πού να τα βρω εγώ τα 70.000. Πλήρη σύγχυση, τα χάσα, γιατί έχουμε τον καημό του πατέρα της. Το πρωί της Παρασκευής, η ηλικιωμένη δέχτηκε τηλεφώνημα από άγνωστο άνδρα, ο οποίος συστήθηκε ως αστυνομικός, ενώ στο ίδιο τηλεφώνημα ένα δεύτερο άτομο προσποιήθηκε την εγγονή της. Έτσι μου φάνηκε εμένα. Και τι σας είπε η εγγονή σας? Γιαγιά μου. Τράκαρα γιαγιά μου. Και εσείς νομίζατε ότι ήταν η εγγονή σας? Ναι, μετά μια στιγμή του λέω, μπορώ να τη μιλήσω? Λέει, τώρα είναι στον εισαγγελέα. Μου λέει μετά, προσέξτε καλά, μην το πείτε σε κανένα. Μην το πείτε σε κανένα, γιατί θα βρω και εγώ τον πελά μου. Εντάξει, μου λέει, βάλε τέτα, τη λήξε τέτα σε μια εφημερίδα. Στην εφημερίδα αυτή, βάλε τέτα σε ένα τσαντάκι. Με ρώτησε πόσα κατοστάρικα είναι και όντως τα είχα δυο δέσμες από τότε που ζούσε ο άντρας μου, για την κηδεία μας. Και μου λέει, παίρνε ένα-ένα το κατοστάρικο, πάνω δεξιά έχει κάτι αριθμούς, να μου τις υπαγορεύεις, να τους γράφω. Η ευγένεια του άντρα και όλη η φανταστική ιστορία που περιέγραψε δεν έβαλε σε υποψίες την ηλικιωμένη, η οποία πανικόβλητη προσπάθησε να συγκεντρώσει το ποσό των 18.500 ευρώ, το οποίο έβαλε σε τσαντάκι, το οποίο άφησε σαν κάγκελα της πόρτας, έξω από το σπίτι της. Ήταν μελίστατος. Θέλω, κυρία Μαρία, να σας βοηθήσω. Και λέω, Παναγία μου, η κοπελιά ήρθε από την Ελβετία. Θα μπει στη φυλακή, μου λέει, άμα δεν. Και προσπαθώ κι εγώ, χωρίς να πάθει τίποτα η οικογένειά μου και να βρω τον πελά μου, να την βοηθήσω. Αφού ο γαμπρός μου μου είπε, εσύ το πάθες αυτό. Μα εσύ το, εγώ. Είναι λαοπλάνη, είναι ειδικευμένη σε αυτές τις ειδικότητες. Τα χρήματα έκανα φτέρα, με την ηλικιωμένη να διαπιστώνει λίγη ώρα αργότερα ότι έπεσε θύμα απάτης από αγνώστους. Την υπόθεση διερευνά η Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Ηρακλείου.